Η Εταιρεία Μελέτης Ύμβρου και Τενέδου και ο Σύλλογος Ύμβριων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ύμβριων, παρουσιάζει τον τοπονυμιακό χάρτη της Ύμβρου, που εκδόθηκε από την Εταιρεία Μελέτης της Ύμβρου και Τενέδου, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Γιώργος Ξινός είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Ύμβρου και Τενέδου, συγγραφέας και συντονιστής του έργου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πόσο δύσκολο ήταν να συντονιστεί ένα τόσο μεγάλο έργο με τόσα πολλά άτομα? Ήταν αρκετά δύσκολο, όπως όλα τα συλλογικά έργα είναι δύσκολα, αλλά αυτό είχε την επιπλέον δυσκολία ότι δεν ήταν απλώς συγγραφή. Έπρεπε αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής των ομάδων να συμβουλευτούν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση, να πάνε επί τόπου όσοι μπορέσουν και όσο μπορέσουν, γιατί μιλάμε για περιοχές δύσβατες, περιοχές απογορευμένες και ούτω καθεξής, να δούνε αυτό το οποίο γράφουνε, πώς θα το περιγράψουνε. Γιατί αν δεν ξέρεις ένα σημείο, δεν φτάνει να το περιγράψεις. Έπρεπε να πάνε να το δούνε αυτό, να το συγκρίνουν με το χειρόγραφο του Κώστα Ξινού, να δούμε πόσο αληθές είναι εκείνο και αν είναι αληθές έμεινε το ίδιο, αν όμως έβρισκαν κάτι άλλο έπρεπε να το προσθέσουν. Όταν ξεκινήσαμε να την προσπάθεια μας αυτής, διαπιστώσαμε ότι την ίδια προσπάθεια είχαν ξεκινήσει να κάνουν το 1930 ο τότε Μητροπολίτης Ιάκωβος Παπαϊσίου. Και αυτό έβγαινε μέσα από μία αγγελογραφία του καθηγητού της γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Νίπη Ανδριώτη, και του Πάνου Δημητριάδη, όπου αναφερόταν αυτή η διεργασία, καθώς επίσης και η έβρεση αυτού του σκαρυφήματος με τα τοπονύμια. Μαζί μας είναι ο Κώστας Χριστοφορίδης, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ύμβριων και υπεύθυνος για την ψηφιοποίηση του Ύμβριακού Πολιτιστικού Αποθέματος. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ναι, σήμερα κάναμε αυτή την παρουσίαση, στην οποία προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε όλη τη δουλειά που έχει γίνει σε σχέση με την ψηφιοποίηση όλες τις πληροφορίες που έχουμε σε σχέση με την Ύμβρο. Αυτό περιέλαμβανε τα τοπονύμια του νησιού, την καταγραφή δηλαδή όλων των τοπονυμίων με επιστημονική μέθοδο σε τοπογραφικό, σε εικόνες δορυφορικές, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα τοπογραφικά, την τεκμηρίωση των τοπονυμίων αυτών, την έκδοση του τοπονυμιακού χάρτη που ήταν βασισμένη σε αυτή την ψηφιακή καταγραφή, μία σειρά από άλλα προϊόντα που ήταν οδηγή ψηφιακή μέσω DVD της Ύμβρου, μία εκπαιδευτική εφαρμογή για μικρά παιδιά από 8 έως 12 ετών, ένα είδος πατριδογνωσίας ψηφιακής θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, μία σειρά από βάσεις δεδομένων οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και συνεχίζουν και ενημερώνονται συνεχώς, παρέχοντας συνεχή ροή στον οποιονδήποτε πληροφορία, στον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται μέσα από το διαδίκτυο σε σχέση με τα προηγούμενα που ανέφερα, δηλαδή όλη αυτή η πληροφορία βρίσκεται στο διαδίκτυο και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση σε αυτήν. Και ταυτόχρονα μία σειρά από άλλες μελέτες, ενημερώσαμε τον κόσμο για μία σειρά από άλλες μελέτες που έγιναν βάσει όλου αυτού του υλικού, που ανέδειξαν και διαφορετικές πτυχές της Ύμβρου, οικολογικής, φύσης, ιστορικής φύσης κλπ. Δεν είναι απλά κάποια ονόματα αυτά. Είναι πραγματικά των ονομάτων η επίσκεψη κρίσιμη για μας. Είναι ζωτική για μας τους Ύμβριους. Γιατί πολύ απλά έχουμε εξοβελιστεί από τον χώρο της Ύμβρου τα ονόματα αυτά. Βρίσκονται στο φαντασιακό μας. Δεν υπάρχουν στην Ύμβρο αυτά. Πουθενά δεν τα δείτε. Είναι απαγορευμένο. Αυτό, όπως ξέρει και ο καλός μου φίλος ο Γιώργος Τσιμουρής, είναι το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας. Έρχεται ένα κράτος και καταργεί με μία πράξη που κάνει ένας γραφειοκράτης το εθιμικό δίκαιο. Από την παρουσίαση του τοπονομιακού χάρτη της Ύμβρου για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.